Αυτή η συνάντηση δεν είναι για να πούμε εμείς πολλά, είναι πρωτίστως για να πείτε εσείς. Άρα νομίζω το σωστό και το πρέπον είναι πρώτα να σας ακούσουμε, αφού σας καλωσορίσουμε. Όλα αυτά που οι συνάδελφοί σας και εσείς οι ίδιοι αισθάνεστε ότι πρέπει να δώσετε ως μήνυμα σε έναν φορέα, είτε έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα της περιφέρειας, είτε όπως καταλαβαίνω ότι έχουμε και ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο που αφορά έτσι, και στο κυβερνητικό επίπεδο. Σήμερα είμαστε εδώ, όπως βλέπετε, είναι το ξεκίνημα των κινητοποιήσεών μας. Τα προβλήματα μας βγάλαν στους δρόμους, τα οξυμένα προβλήματα που έχουμε και εμείς σαν αγρότες και το καταναλωτικό κοινό από την άλλη μεριά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε θέμα σοβαρό με την επιβίωσή μας πλέον. Δεν μπορούμε να παράξουμε προϊόντα, να τα παράγουμε φθηνά και να τα παίρνει ο καταναλωτής πάρα πολύ ακριβά. Εμείς σήμερα ξεκινάμε τη διαδικασία να ενημερώσουμε όλους από εσάς ως περιφερειάρχη μέχρι την κυβέρνηση, μέχρι τον πρωθυπουργό, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμείς δεν μπορούμε πλέον να βγάζουμε από την τσέπη μας χρήματα άλλα για να παράξουμε, να ταΐσουμε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός τα τρώει πανάκριβα και εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Το σιτάρι κάτω, το αλεύρι πάνω, το βαμβάκι κάτω, όλα τα ενδύματα πάνω, το γάλα κάτω, η φέτα πλέον έχει γίνει όπως βλέπετε είδος πολυτελείας και θα αρχίσουν να το τρώνε αυτοί που έχουν χρήματα, γιατί η φέτα ήταν κάποτε ένα προϊόν που το τρώγανε οι φτωχοί. Σήμερα βλέπετε είναι απαγορευτικό. Το λάδι όπως βλέπετε φέτος έχουμε πρόβλημα σοβαρότατο με την ακαρπία, όχι στον ομό το δικό μας, πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα όπως βλέπετε, και αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς αναδεικνύουμε το δικό μας πρόβλημα, αλλά πρωτίστως θέλουμε να καταλάβουν τα 10 εκατομμύρια του ελληνικού λαού ότι τρώνε τα προϊόντα μας πάρα πολύ ακριβά, τη στιγμή που εμείς δεν απολαμβάνουμε ούτε το βασικό κέρδος αυτή τη στιγμή. Άρα είμαστε σε κινητοποίηση από εδώ και πέρα, σε έναν διαρκή αγώνα για να δείξουμε τα προβλήματά μας. Και επειδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν λύσεις με υπουργούς και με υφυπουργούς, ζητάμε συνάντηση κατευθείαν με τον Πρωθυπουργό, γιατί από ό,τι βλέπουμε ο κύριος Πρωθυπουργός κάνει κουμάντο. Οπότε, ό,τι άπτεται της περιφέρειας θα τα συζητήσουμε μαζί. Αφού μας κλείσετε ένα ραντεβού άμεσο, δεν είναι θέμα σήμερα να συζητήσουμε εδώ τα προβλήματά μας. Εμείς ήρθαμε εδώ να αναδείξουμε το πρόβλημα. Θα μας δώσετε το ραντεβού να έρθουμε να συζητήσουμε όλοι οι φορείς. Σήμερα είμαστε όλοι οι σύλλογοι, όλος ο νομός Φιότητος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κανείς που να μας περισσεύει. Καλούμε και τους υπόλοιπους να έρθουν και να έχουμε και τους φορτηγατζίδες εδώ σήμερα και τους ταξιτζίδες και όλους είναι μαζί μας. Όλες οι επαγγελματικές τάξεις, που σημαίνει ότι δεν είναι θέμα αγροτικό μόνο, είναι θέμα επιβίωσης πλέον όλου του ελληνικού λαού. Περάσαν υπουργοί από εδώ, περάσατε και όλοι απ' έξω είμαστε. Το θέμα πολιτικό είναι ξεκάθαρα. Έχει 40 χρόνια που είναι ξεκάθαρα. Στα χέρια σας είναι. Στα χέρια σας είναι το θέμα. Ακόμα υπουργούς έχουν. Στα χέρια σας και μας μιλάτε έτσι. Ακόμα υπουργούς έχουν. Τι έχετε κάνει για την αποκεντρωπή, κύριε Περιφερειάρχε, εσείς. Τι έχετε κάνει. Όμως έχουν πετάξει έξω η προκήρυξη, η προδημοσίευση. Εμείς είμαστε έξω. Εμείς, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε αυτόν τον τόπο ζούμε. Εντάξει, ο Κώστας είναι και αγρότης επαγγελματικά, αλλά και γενικότερα και όσοι δεν είμαστε, αντιμετωπίζουμε τη διαπραγματικότητα. Και αυτό το πράγμα έχει πολλές αιτίες. Κάποιες από αυτές τις αιτίες μπορεί να μας υπερβαίνουν, όπως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μειώσει την ΚΑΠ ως σύνολο, ή όπως η κλιματική αλλαγή που μας έχει δημιουργήσει προβλήματα τα οποία τα εντοπίζουμε, ή όπως αν θέλετε και η ενεργειακή κρίση που είναι μια πραγματικότητα που φορτώνει και εσάς πολύ, αλλά και τα επόμενα στάδια όταν μιλάμε για τυποποιημένα προϊόντα. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που δημιουργούν την τεράστια απόσταση ανάμεσα στο δικό σας το έσοδο και στην τιμή που πληρώνουν τα νοικοκυριά στο ράφι. Όμως, για να είμαστε και ειλικρινείς, σίγουρα είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα, τον υπερβατικό, και μπορεί να σχετίζονται άμεσα με πολιτικές και δράσεις της ευρύτερης πολιτείας, να το πω έτσι. Των Δήμων λιγότερο, της περιφέρειας σε ένα βαθμό, του κράτους σε ένα μεγαλύτερο. Εμείς, τον πρωτογενή τομέα, και σαν κλάδο συνολικά, αλλά και ειδικά για τους επαγγελματίες που σχετίζονται με αυτόν, τον πιστεύουμε, τον χρειαζόμαστε. Έχουμε και τη διάθεση, αλλά πρωτίστως την υποχρέωση να επενδύσουμε σε αυτό. Κατά το κομμάτι της αρμοδιότητάς μας, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, με τα περισσότερα σωστά και τα λιγότερα λάθη, ούτως ώστε οι 5 δραχμές που μπορούμε να διαχειριζόμαστε, είτε λέγονται ευρωπαϊκοί πόροι, είτε λέγονται εθνικοί, είτε. Να προσπαθούμε όταν αυτές φτάνουν στην αγροτική παραγωγή να γίνονται 6 και να μην γίνονται 4. Και κατά το άλλο μέρος, η δύναμη της φωνής μας να προστίθεται
στο μήνυμα που πρέπει να φτάσει προς κάθε κατεύθυνση όταν έχουμε να κάνουμε με τις πιο κεντρικές πολιτικές, ακόμη και αν αυτές πρέπει να φτάσουν μέσα στις Βρυξέλλες. Εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω σε όσο είπε ο Περιφερειάρχης είναι πρώτον ότι σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού θα αναπτύξουμε καλύτερα και θα σας εξηγήσουμε τι έχουμε σχεδιάσει, πού βρισκόμαστε σε όλα αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι και η παρουσία δική μου εδώ και όσο είμαι εδώ, αλλά και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, το επόμενο διάστημα, βλέποντας ότι οι κινητοποιήσεις έχουν να κάνουν με τις κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ευρώπη, γιατί όλα τα προβλήματα ξεκινάνε από την ΚΑΠ που διανύουμε, θα δώσουμε μεγάλο βάρος, πρώτο στο βάρος, στην αναδιάρθρωση της ΚΑΠ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι αυτό μας μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι η στιγμή να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί φυσικά δουλεύετε τα κτήματά σας για να βιοπορίζεστε, αλλά αν δεν το κάνατε, δεν θα είχατε πρόβλημα μόνο εσείς που ενδεχομένως να ζητήσετε κάτι άλλο. Θα έχει πρόβλημα η χώρα, θα έχει πρόβλημα ο καθένας μας. Και αυτό το ευχαριστώ. Η δουλειά μας είναι να μην μένει σε λέξεις, αλλά να αποδεικνύεται με μια έμπρακτη στήριξη της πολιτείας σε όλα τις επίπεδα, ούτως ώστε η αγροτική παραγωγή και οι επαγγελματίες της και να μπορούν και να θέλουν να συνεχίσουν να το κάνουν.